Εγώ απορώ γιατί δεν έχει έρθει το. Δεν κάνουμε πραγματικά σοβαρές προσπάθειες να το φέρουμε, γιατί θα έσωζε πάρα πολλούς από τους συνανθρώπους μας που αυτή τη στιγμή είναι ασθενείς και όπως παρατηρούμε, έχουμε κάθε μέρα εκατόμβη στην κυριολεξία θανάτων. Με αυτά τα λόγια, ο καθηγητής φαρμακολογίας Δήμητρης Κούβελας προτρέπει την ελληνική πολιτεία να προχωρήσει στην προμήθεια των μονοκλωνικών αντισωμάτων για να δεσμεύσει και να αδρανοποιήσει την επέκταση του SARS-CoV-2, ώστε να αποσυμφορηθούν οι κλινικές και μεθ COVID της χώρας. Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και το Λευτέρη Κουρκουλό, επεσήμανε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει παράλληλα με τον εμβολιασμό για την πρώιμη περίπτωση εκδήλωσης του ιού και ειδικά τώρα που οι ποσότητες των δόσεων της Pfizer θα είναι μειωμένες. Το αντίσωμα, εάν έρθει, επειδή θα έρθει, υπάρχει, αντιπροσωπεύεται η εταιρεία και θα έρθουν συγκεκριμένοι αριθμοί. Προφανέστατα θα πάει εκεί που το χρειαζόμαστε, γιατί υπάρχει αρκετός αριθμός που θα μπορούσε να το καλύψουν. Την ίδια ώρα, ο ειδικός παθολόγος Κωνσταντίνος Χαλκιάς, καλεσμένος στην εκπομπή LoCovid της Νέας Τηλεόρασης, απέδωσε την καθυστέρηση στο γεγονός ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες στη φάση 3 από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την έγκριση των συγκεκριμένων φαρμάκων από τις ΗΠΑ. Δεν έχει κλείσει η μελέτη φάσης 3, νομίζω, έχει εγκριθεί πρόσφατα στις ΗΠΑ για χρήση ευρύτερη. Στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό είμαστε σε φάση μελέτης. Τα συγκεκριμένα φάρμακα που είναι κοκτέιλ μονοκλωνικών αντισωμάτων και δεν είναι φτηνά φάρμακα, έτσι πανάκριβα φάρμακα. Όπως είναι ήδη γνωστό από τον ΕΟΦ, έχει ξεκινήσει η πειραματική θεραπεία σε 5 νοσοκομεία της Ελλάδας και δοκιμάζεται σε 100 ασθενείς. Πρόκειται για εργαστηριακές πρωτεΐνες που μιμούνται την ικανότητα του ανοσοποιητικού συστήματος να καταπολεμά επιβλαβή αντιγόνα όπως ιούς. Χορηγείται ενδοφλέβια και σύμφωνα με τη δεύτερη φάση της κλινικής δοκιμής, οι ασθενείς που το πήραν εμφάνισαν σημαντική μείωση συμπτωμάτων και ανάγκης για νοσηλεία. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε 2 νοσοκομεία των Αθηνών, Αττικών και Σωτηρία, 2 της Θεσσαλονίκης, Ιπποκράτειο και Αχέπα, καθώς και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Οι κατηγορίες που θα το λάβουν είναι ασθενείς που έχουν νοσήσει από κορονοϊό και δεν έχουν συμπτώματα, αλλά και άτομα με αρνητικό τεστ που έχουν ασθενεί στο οικογενειακό τους περιβάλλον.